Γεια σας. Γεια σας. Είδες, σήμερα δεν το είπα εγώ. Δεν το πάω. Σήμερα ούτε αγγλικό ούτε το πάω πρώτος. Hello, it's Lelma. Όχι, όχι. Σήμερα το άφησα λίγο έτσι. Το άφησα να κυλήσει μόνο του. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο. Αλλά και το εξωτερικό μας από τον ένα και μοναδικό μας. Γιατί και σήμερα η εκπομπή μου πει, εννοείται ότι θα είναι στον αέρα. Εννοείται ότι θα είμαστε απογειωμένοι για 56 λεπτά με 57. Αυτό θα εξαρτηθεί από το τι, αν το θέλεις, καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε μέχρι την προσγείωσή μας πίσω πάλι στο έδαφος, αφού θα κάνουμε έτσι το γύρο του κόσμου μέσα σε 56 ωραία, λεπτά. Έτσι, ναι, είδες. Εγώ πάντως σου έχω πει και θα στο ξαναπώ τώρα ότι εάν δεν είχα γίνει μεγάλο star. Θα ήθελα να ήμουν πιλότος πάρα πολύ. Μ' αρέσει και αεροσυνοδός. Πρόσεξε. Όχι, δεν μου πάει. Όχι όμως ως προς την φιλοξενία, δηλαδή να πηγαίνω και να λέω tea, chai, coffee, και τέτοι, ναι, όχι με τίποτα. Μόνο στην υποδοχή, ξέρεις, το high, αυτό το high στην πόρτα, καλό σου ταξίδι. Όχι όμως να πάω και να πω θέλεις αυτό και να σου δώσω εγώ το φαγητό και να πω καλή ώρα. Με τίποτα. Του πιλότου σου πάει. Του πιλότου, ναι, μ' αρέσει. Γενικά οι πιλότοι είναι τέτοιοι. Γενικότερα στη ζωή μου πιλοτάρω. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο ταξίδι που έκανα το έκανα χωρίς εσένα με αεροπλάνο, γιατί εσύ είχες εδώ πέρα κάτι υποχρεώσεις. Και πώς αισθάνθηκες? Είδα πρώτη φορά αεροσυνοδό άντρα. Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Ναι. Ναι, ναι. Άντρα-άντρα δηλαδή. Θα σου πω. Πήγαινε πάντα και έπεφτα σε γυναίκα. Και ήταν η πρώτη φορά που είδα άντρα. Ναι. Δεν ήταν άντρα-άντρα. Δηλαδή ήταν πολύ φανατικό. Ήταν άντρα σκέτο. Τύπου δγάκος. Ήταν δγάκο. Τύπου δγάκο. Ή μπάνα. Έφτυσε. Τύπου δγάκο. Όπως μας είπε πριν από λίγες μέρες κοντά μας ο Γιάννης από Παθανάσης, φιλιά πολλά να τους στείλουμε. Τύπου δγάκος που λες. Ναι, αυτό βέβαια, να πω κάτι. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω πριν πεις κάτι. Τελικά, ναι, δεν είναι μόνο τέτοιους άντρες παίρνει. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν είναι ο κανόνας, δηλαδή όλοι οι αεροσυνοδοί που είναι άντρες δεν είναι απαραίτητα και δράκοι. Αυτό δηλαδή, ήθελα. Οι αεροσυνοδοί που είναι. Έχεις δει άντρα. Ναι, άντρα, πολύ άντρα. Έχω δει και πολύ άντρα. Έχω δει και μη μου άπτα άντρα. Γενικότερα ξέρεις είναι κάποιοι. Κοίταξε να σου πω καταρχήν το πλέον. Το μη μου άπτα άντρα, ναι. Κοίταξε να σου πω. Για βέβαια η εξαίρεση του κανόνα θα ήταν αν εγώ γινόμουν αεροσυνοδός, θα εκεί θα μιλάγαμε για πολύ. Καλά. Δηλαδή, πιο εκεί πολύ δεν πάει. Ότι είναι ο συνδυασμός αεροσυνοδός και μπετατζή. Ξέρεις ότι τόσο πολύ. Καλά, τώρα τρελάθηκα με το μπετατζή που πέταξες. Ξέρεις ότι όμως όταν ανεβαίνεις στο αεροπλάνο και είσαι πάνω ψηλά, υπάρχουν κάτι διαταραχές στο σώμα, στο αίμα, στα κύτταρα. Αλλά εγώ φέρνω τα πράγματα σε μια ισορροπία. Να ολοκληρώσω. Στις ορμόνες και σε όλο αυτό. Άμα ήσουν εσύ, πιστεύω, επειδή η τεστοστερόνη θα ξεχύλιζε μέσα στους διαδρόμους, πιστεύω ότι οι γυναίκες, το ορμονικό τους, γιατί ταλαντεύεται ακόμα και εδώ κάτω στη γη, φαντάσου πόσο θα ταλαντευότανε, θα ταλινιζότανε πάνω στον αέρα. Θα γινόταν πανικός. Πανικός. Εγώ πάλι θέλω να σου πω ότι. Όχι, δεν έγινε και αυτό το πράγμα. Μου το έκαναν πρώτα σε δύο πολύ μεγάλο. Και να θέλω δεν μπορώ. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να σβήσει ιστορία τη Ακρόπολη. Δεν γίνεται. Πώς λοιπόν το αντρουά, αυτό το μπρουτάλ, το αντουά. Δηλαδή μπορεί να γίνει δράκος, το αντρουά να γίνει δράκος δεν γίνεται. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Βέβαια, είχα πολλά να σου πω. Άκου κάτι λίγο, μια και μιλήσαμε για πάνω για ψηλά. Άκου κάτι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ψηλά μου αρέσει να ακούω. Αν κατέβεις προς τη γη, θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω. Περιμένω εγώ. Θα περιμένω για να πολύ μου δώσει συμβουλή. Πώς να γιάνω μια καρδιά που αιμορραγεί. Περιμένω. Σε περίμενε, κλασικά. Σε πρόσεγε. Άρχισε το λίγο. Έτσι. Με αυτό το κομμάτι έβγαινα και την περσινή σεζόν πρέπει να σου πω. Από θα σε ένα κομμάτι το οποίο. Δεν το ξέρω. Ναι. Το οποίο εντάξει. Όχι απλά το έλεγα καταπληκτικά. Πες. Ξέρεις τι θα ήθελα μια μέρα. Αφήστε το έτσι λίγο. Αφήστε το χαλί. Θέλω να το αφιερώσω σε μια ψυχή με πολύ πολύ αγάπη που μου το αφιερώνει. Δηλαδή αυτή η αφιέρωση είναι από την. Είναι αντίστροφη. Αλυσίδωτη, πώς να το πω. Ο ένας τον άλλον. Μια χάρη σου ζητώ. Σ' ακούω, πες μου πάνω. Κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όλο αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή να βγάλουμε
στον καναπέ από εδώ. Πες μου τη σκέψη του, να σου πω που μπορεί να γίνει. Να φέρουμε μια ορχήστρα. Ναι. Μικρή, όχι πολλά όργανα. Η μικρή ορχήστρα που θα συνοδεύει σε μένα είναι τουλάχιστον 14 όργανα. Όχι, αυτό δεν θέλω να σου πω. Δεν θα είναι για σένα. Άκου λίγο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Θέλω μια μικρή ορχήστρα, να φέρουμε δύο φίλους μας, να κάνουμε μια εκπομπή live και εκεί να δείξεις την καλοψυχία σου και να πεις και ένα τραγούδι και εσύ πει να είναι μικρή ορχήστρα. Ωραία, το σέβομαι και θα δείξω μεγαλόψυχος και θα το κάνω. Αλλά σήμερα ξεκινήσαμε πολύ ωραία μουσική και θα σας πούμε γιατί. Γιατί το επόμενο γενικά, κομμάτι... Γενικά να θέλω σε ρωτήσω φιερώσω κάτι. Κάτσε να δω. Καλά, για πολύ έρωτα σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Φταίει το CD, το συγκεκριμένο. Θα σας πούμε για την Κίκη και του Αγίου Βαλεντίνου πέρσι. Δεν είναι τυχαίο που κυκλοφόρησε με μια μεγάλη καρδιά και που ήταν επιτυχίες ερωτικές. Δεν ήταν τίποτα τυχαίο που έγινε το συγκεκριμένο CD, έτσι δεν είναι. Και που πολλές επιλογές από αυτό το CD και από άλλες μπορείτε να τις δείτε φέτος από τον ίδιο τον άνθρωπο σε ένα καταπληκτικό χώρο στο Μπουκνάζι. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Πριν όμως θέλω να αφιερώσω και αυτό το ρεφρέν. Δώσ' το γιατί έχω τρελαθεί μαζί σου για την γνωριμία μου μετά το Σεπτέμβρη. Δώσ' το! Έχω τρελαθεί μαζί σου. Εγώ εσύ για... Θα ήθελα να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ αυτό ναι. Εγώ είμαι άλλο πακέτο, άλλο θέλω. Σε μέρη μακρινά. Ίσο γιατί... Εγώ θέλω να φέρω ένα άλλο τραγούδι. Αλλά δεν το έχει τώρα ο χωρίς μας της καρδιά. Ποιο μετά θα ακούσεις. Γι' αυτό θα σου πω τον τίτλο. Ναι. Και στο αφιερώνω. Ναι, ό,τι θέλεις καρδιά μου. Μια κουβέντα θα πω. Α, μια κουβέντα θα πω. Λοιπόν, με αυτά και με άλλα ξεκίνησε η εκπομπή μου πεις, πολύ ερωτικά, πολύ μοναδικά. Τι σημαίνει η μουσική στη ζωή σου? Η μουσική στη ζωή μου για μένα σημαίνει πάθος, σημαίνει έρωτα, σημαίνει καψούρα. Ακούς. Σημαίνει... Ακούω πολύ μουσική εγώ. Δηλαδή ακούς... Καταρχήν εγώ το πρωί όταν σηκωθώ για να ετοιμαστώ να έρθω στο στούντιο, αν δεν βάλω τέρμα στη διαπασόν, το ξέρεις τη μουσική. Εγώ πρώτα βάζω ράδιο και μετά πάω και πλένω. Ναι, δεν μπορώ. Βέβαια, ακούγαμε και θα ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής πολύ όμορφα τραγούδια από ένα CD που έχει όλο αγάπη, όλο love. Από τον μοναδικό καλεσμένο που έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Και σήμερα θα έχουμε και αποστολή Ζωή Live, θα έχουμε και Νίκο Μακρόπουλο. Θα έχουμε φοβερά πολύ, πράγματα στην εκπομπή. Πολύ τραγούδι. Δηλαδή η αποκλειστικότητα μία διαδέχεται την άλλη. Ξεκινώντας με DJ Γόνι ή DJ Γόνι ή Κώστα Γόνι. Όπως και να θες το ίδιο. Τι έγινε? Όπως και να το πεις δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Κανονικά ξέρεις τι γίνεται, το όνομά μου είναι DJ Γόνις. Gones. Αλλά επειδή εσείς αφήσεις γράφουν στους δρόμους με αγγλικούς χαρακτήρες. Το λένε Γκόνι. Πολλοί με λένε Γκόνι, ναι. Γκόνι, εντάξει. Γκόνι. Κανονικά είναι Γκόνι. Πάντως ξέρουν ότι μιλάνε για το συγκεκριμένο DJ. Όπως και να σε φωνάξουν, γυρίζεις. Όπως ουσία... και να το πούμε, ξέρουμε ποιος είναι. Η ουσία είναι η ίδια, δεν αλλάζει. Μπράβο, γεια σας λοιπόν. Κώστα, τι κάνεις καταρχήν. Τα πάντα και σε πολύ καλές τιμές. Αυτό μετράει που λες, γιατί έχουμε εποχή λιτότητα. Και ο κόσμος δεν έχει πολλά λεφτά. Και όποιοι κάνουν τα πάντα σε πολύ καλές τιμές, συμφέρουν. Αυτό πρέπει να το λες γιατί είναι λίγοι που το λένε. Εγώ και ο Βερόπουλος, δύο είμαστε. Θέλω να σου πω. Και κάποιο άλλο είναι σε ένα δικό σου, μου έχουν πει. Δεν σου φέρει. Να σου πω κάτι. Ο Κώστας ο Γόνης που θα είναι κοντά μας και έχουμε να πούμε και πάρα πολλά και πολλές αλλαγές. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει αλλάξει ποτέ και το οποίο νομίζω ότι τον καθιέρωσε και πολλοί τον αντέγραψαν στη συνέχεια και μάλιστα προσπάθησαν να πάρουν το δικό στυλ είναι αυτή εδώ η Λωρίδα. Αυτή η γραμμή, ναι. Αυτή η γραμμή εδώ. Αυτή η γραμμή τι έμπνευση που ήταν δεν φεύγει Κώστα. Ποτέ. Αλήθεια, πες μου, πώς ήρθε. Αυτό. Δεν φεύγει, ρε παιδιά. Κάθε μέρα το πλένω, το τρίβω. Πες μας τώρα πόσο σκέφτηκε. Α, δεν μας βλέπω καλά εσύ. Μια φωνή, ένα μυαλό. Είμαστε είτε στο να είσαι ένα, το να είσαι ένα, πώς βγαίνει στον κόσμο. Βασικά αυτό το έκανα, ξεκίνησα το 2004, όταν εμφανιζόμουν στις Μούσες με τον Γιάννη τον Τάσιο και την Αγγελική Λιάδη. Μέχρι τότε ξύριζα το κεφάλι μου μόνος μου κάθε εβδομάδα με την ξυριστική μηχανή. Αφροξυρίσμα. Όχι, δεν έβαζα αφροξυρίσματος, μόνο με τη μηχανή.